Κύριε Συργονάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, πάρτε τα εσείς από την αρχή, εγώ κρατάω σημειώσεις και όταν θα έρθει η ώρα θα σας ρωτήσω και εγώ. Αναμφισβήτητα, διαχρονικά τα τελευταία χρόνια η κατάσταση που επικρατεί εκεί στην ευρύτερη περιοχή, την περιοχή του Αγιάννη Κωστού, δεν τιμάει κανένα μας. Δηλαδή και πριν την κατασκευή του πρώτου, αλλά και του κόμβου που κατασκευάσαμε το προηγούμενο Σάββατο, πολύ συχνά, όπως και τις τελευταίες ημέρες, γινόταν πρώτο θέμα σε ραδιοφωνικές πρωινές εκπομπές, σε ρεπορτάζ ολοσέλιδα εφημερίδων κτλ. Κτλ. Και όχι μόνο. Πράγματι, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν, ο βασικότερος, να μπορούν να εξυπηρετηθούν απρόσκοπτα δύο περιοχές, δηλαδή το αστικό Ηράκλειο και η περιοχή Μαλάδες, Φοινικιά, Βιοτεχνικό Πάρκο, Ολοφού, Πολυπροφήτης Ηλίας, δυτικά της γέφυρας, με μια γεφυρούλα της δεκαετίας του 60 με πλάτος 6-7 μέτρα. Στις περιοχές που προαναφέραμε παρατηρείται επίσης τα τελευταία χρόνια και δεν αμφισβητείται από κανένα μια ραγδαία και συνάμα μπορούμε να πούμε άναρχη ανάπτυξη χωρίς να υποστηρίζεται από βασικές υποδομές και το κυριότερο οδικό δίκτυο. Φυτέψαμε ένα ολόκληρο βιοτεχνικό πάρκο χωρίς πρώτα να μεριμνήσουμε πώς θα εξυπηρετείται και πώς θα υποδιάζεται, χωρίς εισόδους και εξόδους. Και βρέθηκαν αυτές οι δύο παρακάμψεις από και προς το ΒΟΑΚ, που όλοι γνωρίζουμε πώς έγιναν και τι καθεστώς τις διέπει για να υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Να φτάσουμε στο διατάπτα. Αφού πρώτα οφείλουμε και ζητάμε συγγνώμη από τους συμπολίτες μας για την ταλαιπωρία που υπέστησαν, ειδικά τη Δευτέρα. Διότι χθες και σήμερα και από τη δική μου επίσκεψη πολύ πρωί βέβαια, αλλά και με τα μηνύματα, με την επικοινωνία που έχω με συμπολίτες μας και επιχειρηματίες από την... Mm-hmm. Μ' ακούτε? Βεβαιότατα. Δεν θέλω να σας διακόψω. Ευχαριστώ. Με επικοινωνία που έχω από συμπολίτες, οδηγούς, αλλά και επιχειρηματίες της περιοχής των Μαλάδων και της Φοινικιάς, η κατάσταση είναι εμφανώς βελτιωμένη. Την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα, πράγματι, και εγώ ξεκίνησα 7.30 ώρα, γιατί είχαμε μια σύσκεψη 8.30 και έφτασα 9 παρά 20. Ήταν όμως η πρώτη μέρα κατ' ουσία, άσχετα αν φτιάχτηκε το Σάββατο, εφαρμογής της νέας κυκλοφοριακής τάξης πραγμάτων. Και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί από την περιφέρεια Κρήτης δελτίο τύπου, οι οδηγοί, οι συμπολίτες μας, μη ξέροντας και θέλοντας να ακολουθήσουν και να κάνουν αυτό που έκαναν όλες τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή να στρίψουν παράνομα μετά τη γέφυρα προς ΒΟΑΚ αριστερά, όπως επίσης από την είσοδο της Εθνικής προς Άη Γιάννη και μετά προς Ηράκλειο, παράνομα, κολυσιεργούσαν, σταματούσαν, αλλά και 5 δευτερόλεπτα να σταματήσει ο κάθε. Χωρίς ωστόσο να φταίνε αυτοί για αυτό το παράνομο. Είναι ευθύνη της μηχανής της κρατικής των υπηρεσιών. Βέβαια. Ωραία. Δεν διαφωνώ. Ωραία, είναι όμως παράνομο. Όχι, δεν μπορεί να απλά το είπα. Αφού μου το βάλετε εκεί, εγώ θα προχωρήσω και θα πάω. Αλλά συγγνώμη που σας διέκοψα, γιατί πρέπει να ακούσω όλη τη σκέψη σας. Ναι. Βέβαια. Κολυσιεργούσαν λοιπόν, σταματούσαν, πώς θα πάω, τι θα κάνω και δυστυχώς η κατάσταση τη Δευτέρα οδηγήθηκε εκτός ελέγχου. Όπως προείπα, σήμερα και χτες είναι εμφανώς καλύτερη η κατάσταση. Σίγουρα το πρόβλημα δεν λύθηκε και κατά προσωπική μου γνώμη και άποψη είναι αδύνατο να λυθεί, όμως μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά και αυτό προσπαθούμε. Δεν αμφισβητεί επίσης κανένας ότι οι προθέσεις μας, τι θέλουμε εμείς να ταλαιπωρεί το κόσμος, όχι. Θέλουμε να φτιαχτεί εκεί μια κατάσταση, να εξυπηρετούνται οι συμπολίτες μας, να υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου και ασφάλεια. Προς το παρόν έχουμε πετύχει την ασφάλεια, δεν έχουμε αριστερές στροφές και προσπαθούμε και παλεύουμε για το να κερδίσουμε το χρόνο. Mm. Είμαστε εκεί καθημερινά και χθες και προχθές και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες και θα πάμε ξανά σε λίγο, η υπηρεσία, ο μελετητής και τι προσπαθούμε να κάνουμε. Η τροχέα και δράτω με τις ευκαιρίες να τους ευχαριστήσω γιατί πραγματικά η συμβολή τους στην όλη προσπάθεια που γίνεται είναι ιδιαίτερα σημαντική. Χθες λοιπόν κάναμε μία
σύσκεψη εδώ στην περιφέρεια Κρήτης με την τροχέα, με τον μελετητή, με τον Δήμο, με τον εργολάβο, με την υπηρεσία. Βλέποντας πώς έχει κυλήσει όλη η διαδικασία, για να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, γιατί πράγματι υπάρχουν προβλήματα και τα βλέπουμε στην πράξη. Μάλιστα. Τα βλέπουμε στην πράξη. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένας τέλειος κόμος ή μια τέλεια κυκλοφοριακή σύνδεση εκεί. Στάσου τώρα όμως. Αλλά ναι, αυτό, να ξέρετε, δεν το κάνει ούτε ο Συριγωνάκης, ούτε ο Αρναουτάκης, ούτε η Δουλγεράκη. Έχουμε αναθέσει τη μελέτη σε γραφείο μελετητικό, σε επιστήμονες, και το συγκεκριμένο σημείο που επιλέχθηκε στο συγκεκριμένο δρόμο, γιατί όλοι λέγαμε να γίνει και ένα δεύτερο κόμμα. Είναι γιατί είναι το μόνο σημείο που το πλάτος του δρόμου βοηθάει. Τι αποφασίστηκε λοιπόν για να κάνουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα το Σάββατο, που η κυκλοφορία δεν θα είναι όπως είναι τις καθημερινές για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αποφασίσαμε λοιπόν να αφαιρέσουμε τους ορθοστάτες μεσαίου ύψους που αυτή τη στιγμή οριοθετούν τον κόμβο και να γίνει η κατασκευή του κόμβου όπως είναι τώρα, με επίστρωση από πλεισμένο σκυρόδεμα, από μπετό, ώστε να είναι βατός. Τι θα κερδίσουμε με αυτό? Θα κερδίσουμε το γεγονός ότι η κυκλοφορία και κυρίως οι στροφές από οχήματα βαρέου τύπου, που στο συγκεκριμένο οδικό άξονα είναι πολλά λόγω του εφοδιασμού και δεν μπορεί να τα σηκώσει, του βιοτεχνικού πάρκου, θα γίνεται απρόσκοπα. Δεν θα παρακολουθεί η κυκλοφορία όπως τώρα. Βρεθήκαμε χθες σε περιστατικά που πράγματι δύο φορτηγά δεν μπορούσαν να στρίψουν. Το ένα ερχόμενο από την Πακογιάννη για να πάει προς Μαλάδες και το άλλο ερχόμενο από τη Γέφυρα για να πάει προς Εθνική. Είναι πρόβλημα το συγκεκριμένο που προανέφερα, όμως με αυτή την παρέμβαση που θα γίνει το Σάββατο θα φύγουν τα κολονάκια, θα φύγουν οι ορθοστάτες, θα γίνει ένας κόμβος με λίγο υπερυψωμένο μπετό σκυρόδεμα, άρα λοιπόν θεωρούμε ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα των στροφών από τα οχήματα βαρέου τύπου. Και τα αυτοκίνητα θα ανεβαίνουν μέχρι το βιολογικό για να στρίβουν, να κάνουν γύρω αναστροφή για να επιστρέψουν και να μπουν Ηρακλείο. Για ποια οχήματα μιλάτε? Για όλα τα οχήματα που βγαίνουν από εκεί. Θα ανεβαίνουν μέχρι ψηλά, ή θα είναι σε αυτό το δεύτερο κυκλικό και θα επιστρέψουν? Αμέσως μετά τη γέφυρα θα υπάρχει ο κόμβος εκεί. Απλώς θα φύγουν οι ορθοστάτες και θα γίνει ο κόμβος με λίγο υπερυψωμένο μπετό, θα στρίβουν εκεί και θα πηγαίνουν στην Εθνική ή από την Πακογιάννη προς τις Μαλάδες. Ωραία. Εμένα τώρα με αφήσατε λίγο πολύ άφωνη. Και να σας πω γιατί με αφήσατε λίγο πολύ άφωνη, και καλά έκανα και σας άφησα δεν να τα πείτε βέβαια όλα αυτά. Α, δεν έχετε τελειώσει. Άντε, ολοκληρώστε το. Να πω δύο παρεμβάσεις που έχουμε προγραμματίσει ακόμα. Επίσης, ερχόμενοι από ΒΟΑΚ, από Γιώφυρο, θέλοντας να μπούμε στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, που και εκεί είναι ένας μεγάλος αριθμός οχημάτων, μόλις μπαίνουμε στην παράκαμψη, δηλαδή στην οδό Απέλου για τους κατοίκους ή όσοι γνωρίζουν από εκεί, για να βγουν στον Άγιο Γιάννη, εννοείται. Από Γιώφυρο προς Παπαναστασίου, ναι, υπάρχει μια παράκαμψη δεξιά που, ναι, οδηγεί στον Άγιο Γιάννη το Χωστό. Ωραία. Μόλις λοιπόν μπούμε στην παράκαμψη, ναι, αριστερά, ναι, υπάρχει μια μικρή, πολύ μικρή, ανώνυμη οδός, δεν, ναι, έχει, ναι, ονοματοδοτηθεί, που τώρα είναι μονόδρομος προς, ναι, την Απέλου. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούν τα αυτοκίνητα που έρχονται από την Εθνική να περάσουν απέναντι στη Στεφανογιώργη. Ωραία. Αυτή λοιπόν την οδό, ναι, θα τη διαμορφώσουμε διπλής κυκλοφορίας και πιστεύουμε, σύμφωνα και με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ότι θα εκτονώσει σημαντικά. Χωράνε δύο αυτοκίνητα από αυτό το δρόμο, επειδή το ξέρω. Χωράνε δύο αυτοκίνητα, ναι, να περάσουν για να μην υπάρξει μπλοκάρισμα. Σήμερα είμαστε ήδη εκεί για να, ναι, καθαρίσουμε, να δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε να είναι διπλή. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων που έρχονται από την Εθνική και κατευθύνονται προς Κορακοβούνι, Ουλαφπάλμε κτλ., θα του δοθεί δυνατότητα να πάνε από εκεί. Και με ασφάλεια. Ο δρόμος, όπως χρησιμοποιείται τώρα, έχει πολύ μικρή κυκλοφορία, ελάχιστη μπορώ να πω έως καθόλου, και εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους που μένουν δεξιά από τον Αϊλιάνη. Και με ασφάλεια. Και τέλος, συγγνώμη. Και με ασφάλεια. Και με ασφάλεια, βέβαια. Να υποθέσω. Μάλιστα. Ναι. Και, η δεύτερη... και το τρίτο το οποίο αποφασίσαμε, το είχαμε δηλαδή αυτό προαποφασίσει, είναι η κατασκευή ενός νέου κόμβου. Η μελέτη του οποίου θα κατατεθεί προς έγκριση είναι στο τέλος της, στην αποκεντρωμένη διοίκηση το επόμενο δεκαήμερο, κάτω χαμηλά τα Κανάρια, δηλαδή στη διασταύρωση Φοινικιά-Μαλάδες, μεγαλύτερος προφανώς από τον υφιστάμενο,
Με αυτό τον κόμβο θα εξυπηρετούνται τα οχήματα που εισέρχονται από το ΒΟΑΚ Λιώφυρο και θέλουν να οδηγηθούν στην πόλη για να μην κάνουν παράνομη στροφή αριστερά, όπως επίσης και οι κάτοικοι που διαμένουν ή θέλουν να επισκεφτούν την νότια πλευρά του δρόμου. Με κυκλικό πάλι, αυτό εννοείται. Πάλι με κυκλικό. Ναι. Μα, εκεί, δούμε, λοιπόν, μα θα πρέπει να γίνει διαπλάτηση εκεί και θα πρέπει να γίνουν και απαλωτριώσεις. Ένα θέμα το οποίο έχω ακούσει κατά κόρον αυτές τις ημέρες από τους κατοίκους. Με αυτόν λοιπόν τον κόμβο, τον δεύτερο, θα δούμε στην πράξη, αν χρειάζεται ο πρώτος ή δεν χρειάζεται. Και ανάλογα θα πράξουμε. Δηλαδή, αν χρειάζεται, δεν χρειάζεται ο πρώτος, ποιον εννοείται, αυτό που είναι το λίγο πιο μικρό. Αυτό που κατασκευάζεται τώρα, ο οποίος είναι ο πιο μικρός, θέλετε να πείτε. Πιο μικρός. Λοιπόν, κύριε Συργονάκη, για να μην μπερδευτούμε, είναι ένας Χριστομιχάλη Ξυλούρη πηγαίνοντας πριν από τη γέφυρα που είναι ο λίγο μεγαλύτερος. Αυτό τον αφήνουμε. Πάμε στον επόμενο που είναι ο μικρότερος. Στα Κανάρια, στη Διασταύρωση, για να μην, μπερδευτούμε. Για να γίνει όμως αυτός ο κόμβος, όπως λέγανε οι άνθρωποι, θα έπρεπε να υπάρξει η πρόνοια και να έχουν προηγηθεί κάποιες άλλες κινήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα του χώρου να δημιουργηθεί αυτός ο κόμβος, ώστε να χωράνε και τα μεγάλα αυτοκίνητα. Γιατί πολύ για σωστά. Για λέτε, κυρία Δουλγεράκη, για αυτόν που κατασκευάσαμε αυτό... ή αυτόν που θα κατασκευάσουμε. Και για αυτόν που θα κατασκευάσετε επίσης. Και για αυτό που τώρα υπάρχει και δίνει το πρόβλημα και για αυτό που θα κατασκευάσετε, αν τον κατασκευάσετε. Λοιπόν, λέει ο κόσμος, ο οποίος λέει, αν χρειαστεί και ένας άλλος κόμβος, δεν θα πρέπει να γίνουν πρώτα απαλωτριώσεις. Δηλαδή, έχουν προλάβει την όλη διαδικασία και το βάζουν οι άνθρωποι στη σκέψη τους. Ακούστε με, κυρία Δουλγεράκη, ακούστε με. Για τον πρώτο κόμβο, σας είπα και στην αρχή της συζήτησης ότι είναι το μοναδικό σημείο που μπορούσε να γίνει αυτό. Είναι 19 μέτρα πλάτος, δεν υπήρχε άλλο σημείο πιο, να πούμε, πλατή, πιο ωφέλιμο, κρίσιμο για να γίνει κόμβος. Και που ενδεχόμενα μπορεί να καταργηθεί όταν θα γίνει αυτός ο μεγάλος κόμβος, όπως είπατε. Θα το δείτε στην πράξη. Η τροχέα που έχει και μια μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, γιατί εμείς είμαστε εκεί. Σκοπός μας είναι να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας. Δεν είναι ούτε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Σκοπός μας είναι να λύσουμε το πρόβλημα με ασφάλεια. Να κερδίσουμε χρόνο. Ακούστε στην πράξη τώρα, λοιπόν, κάποια πράγματα μισό λεπτό, δούμε. Δεν είμαστε στα γραφεία, γιατί διαβάζω και ακούω από τα γραφεία παίρνονται αποφάσεις. Όχι, δεν παίρνονται από τα γραφεία. Είμαστε εκεί, βλέπουμε. Μα τη Δευτέρα το πρωί δεν ήσασταν εκεί, κύριε Συριγωνάκη, λέγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς ή αν αναφέρανε, αν με φωτογράφιζαν εσάς οι υπηρεσιακούς. Ήταν μόνο δύο τροχονόμοι. Γι' αυτό και γινόταν το αδιαχώρητο τη Δευτέρα το πρωί. Γι' αυτό και ακούστηκαν όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν βγάλατε μια ταμπέλα να τους πείτε ότι είμαι ο Νίκος Συριγωνάκης εκεί και ότι έρχομαι. Σχηματικά σας το λέω. Δεν βλέπανε κανένα οι άνθρωποι όταν ήταν εγκλωβισμένοι για 45 λεπτά. Ότι τη Δευτέρα το πρωί από τις 7.30 που ξεκινήσαμε για να πάμε, γιατί είχαμε και σύσκεψη στην εκκλησία του Αγιάννη. Γιατί δεν πήγατε, γιατί Χριστιανέ μου, και με τους φορείς και με τους καταστηματάριες στην αίθουσα της εκκλησίας του Αγιάννη. Γιατί Χριστιανέ μου δεν βγήκε, με συγχωρείτε που εκφράζομαι έτσι, αλλά ξέρετε, έχω μάθει και εκτός τηλεφώνου σας μιλάω στον Ενικό, όταν είμαστε στον αέρα, στον πληθυντικό, και λέω πάρα πολύ απλά, γιατί Χριστιανέ μου τότε δεν βγήκαν υπηρεσιακοί έξω να πούνε, ρε παιδιά, είμαστε εδώ και το βλέπουμε, να καταλαγιάσουν λίγο την οργή, την ταλαιπωρία που προκάλεσε η ταλαιπωρία των ανθρώπων αυτών που ήταν μέχρι και 40-45 λεπτά εγκλωβισμένοι στους δρόμους. Αυτό αναρωτιέμαι. Ναι, είπαμε ότι για ποιο λόγο γνώμη μου, ότι δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Εγώ σας λέω, δηλαδή έπρεπε να είναι εκεί στο δρόμο υπηρεσιακή, ένα αυτοκίνητο να περνάει να λέει ότι είμαστε εδώ. Βρεθήκαμε εκεί να δούμε το πρόβλημα, να το λύσουμε. Το καταλαβαίνουμε, ζητήσαμε συγγνώμη και ζητούμε συγγνώμη για τη Δευτέρα. Ωραία. Αλλά γνώμη μας είναι ότι οφείλεται σε αυτό το γεγονός. Να ρωτήσω το εξής. Να ρωτήσω τώρα το εξής. Τις περισσότερες φορές, και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, λέμε ότι χωρίς ταλαιπωρία δεν γίνεται ένα έργο. Τελεία. Λένε οι άνθρωποι ωστόσο, και επικαλούμε τους ίδιους τους ανθρώπους μετά τα όσα άκουσα πολύ προσεκτικά από εσάς, γιατί εσείς από την αρχή της κουβέντας σας ουσιαστικά πήγατε σε μια ομολογία ταλαιπωρίας, παρανομίας, αποτυχίας κυκλοφοριακής με αυτά που συμβαίνουν διαχρονικά σε αυτό εδώ τον κόσμο.
στην περιοχή από την, από την πρώτη διέξοδο από την Εθνική για να μπει στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, μέχρι το στενάκι που βγαίνει στον Άγιο Ιωάννη, μέχρι το υψομετρικό και το περίεργο και το παράνομο για να βγει στην Εθνική από τον Άγιο Γιάννη για να κάνεις αναστροφή, να φύγεις ανάποδα. Ο κόσμος έλεγε, γιατί ρε παιδιά δεν πήγανε πρώτα σε μία μέρημνα, σε ένα σχεδιασμό που θα βελτίωνε αυτή την παρανομία, την οποία και εσείς παραδεχθήκατε πριν από λίγο και μάλιστα το προχωρήσατε λίγο παραπάνω λέγοντας και για μια βιομηχανική ζώνη που τη φυτέψανε εκεί χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία αυτής της περιοχής. Αντί να πάτε αμέσως να τοποθετήσετε, όπως λέει ο μελετητής, εγώ δεν λέω κάτι για το μελετητή, αλλά γιατί πήγατε άμεσα σε αυτή τη λύση πριν υπάρξει η πρόνοια, διαρωτάται ο κόσμος, έτσι ώστε να μην τον εγκλωβίσετε με αυτόν τον τρόπο και να μην του δημιουργείτε άλλο μεγάλο πρόβλημα. Για το χθες και για το σήμερα, σήμερα δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα, αλλά για το χθες και το πώς ήταν, οι περισσότεροι. Καλύτερη, πολύ καλύτερη, ωραία, το κρατάω εγώ αυτό που λέτε, αλλά επειδή ο κόσμος βρήκε εναλλακτικές λύσεις να μετακινηθεί σε άλλη ώρα, σε άλλο, από άλλους δρόμους κλπ., ας έκανε και μεγαλύτερη ανακολουρίδα για να μην πέσει πάνω σε κίνηση. Να το ξέρετε αυτό. Αν με αφήσετε δύο λεπτά, θα σας απαντήσω και στα δύο ερωτήματα. Απαντήστε. Και φυσικά όταν σήμερα άκουσα πάλι από συνεργάτες ότι υπήρξε κάποιο κυκλοφοριακό στην Γνωσού, στον κόβο Γνωσού, όπως διαχρονικά υπάρχει σε κάποια σημεία για τους λόγους τους οποίους γνωρίζουμε. Πολλά αυτοκίνητα όλοι σε ώρες αιχμής, πρωί και το απόγευμα που σχολάνε, πάνε σχολεία κτλ., όπως και στην έξοδο Παπαναστασίου. Για το πρώτο ερώτημα να σας απαντήσω. Είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία, ένα οραματικό έργο από το σημείο ακριβώς τώρα που κατασκευάστηκε ο κόμβος μέχρι και τον προφήτη Ηλία. Η μελέτη αυτή είχε εκπονηθεί, είχε δοθεί και είχε εκπονηθεί από τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Κουκιαδάκη. Παραδόθηκε σε εμάς πέρυσι με 11 ισόπεδους κόμβους από το σημείο που τώρα μετά τη γέφυρα μέχρι και τον προφήτη Ηλία. Είναι ένα οραματικό έργο 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τα πρώτα 400 μέτρα και επίσης έχει δοθεί στον δικηγόρο, σε νομική υπηρεσία, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες των απαλωτριώσεων και των αποζημιώσεων. Όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα γίνει αύριο ή μεθαύριο ή του χρόνου. Είναι ένα έργο που θέλει τον χρόνο του, γνωρίζουμε ποιες είναι οι διαδικασίες, γνωρίζουμε ποια είναι η γραφειοκρατία. Και ο ελληνικός ο χρόνος. Δεν μπορούμε να μιλάμε, να λέμε θέματα στον κόσμο. Αυτά τα οποία κάναμε και αυτό το οποίο κάνουμε αυτό το χρονικό διάστημα είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και τώρα, είναι προσωρινές λύσεις για να λυθεί αυτό το κυκλοφοριακό χάος που επικρατούσε. Μην πει κανείς ότι πριν την Παρασκευή, πριν το Σάββατο, ήταν όλα όμορφα και ωραία. Μα εσείς μιλήσατε εσείς ομολογήσατε την αποτυχία, την ταλαιπωρία και την παρανομία. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Βέβαια. Εγώ. Άρα, ούτε λοιπόν, κανένας μπορεί να το πει αυτό. Που, γιατί είπε ο κόσμος δεν πήγατε σε παρεμβάσεις που θα τον ανακούφιζαν για αρχή και μετά να πάτε και να πείτε τώρα βάσει της κυκλοφοριακής μελέτης έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε αυτό τον κόμβο να βοηθήσουμε, γιατί και πριν από λίγο είπατε εμείς θα κάνουμε ένα μεγαλύτερο παραπάνω. Βέβαια. Εκεί στη Διχάλα. Και αν χρειαστεί, θα βγάλουμε τον παλιό το μικρό. Δηλαδή, προσωρινά, το τονίζουμε αυτό. Οι διαδικασίες για τη μόνιμη κατάσταση που θα επικρατήσει από τη γέφυρα μέχρι και τον προφήτη Ηλία, η μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί θα τηρηθεί κατά γράμμα, είναι 35 εκατομμύρια με 11 ισόπεδους κόμβους. Μα δεν ενδιαφέρει αν είναι 35 εκατομμύρια ή είναι 40 εκατομμύρια τον κόσμο αυτή την ώρα. Ενδιαφέρει αν αυτοί οι κόμβοι θα του εξασφαλίσουν την ασφάλειά του, διότι αυτό που γίνεται και στο δρόμο που αναφέρεται μέχρι τον προφήτη Ηλία είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου για το ποιος θα πεταχτεί, πότε θα πεταχτεί, ποιος κινδυνεύει και ποιος δεν κινδυνεύει. Απόλυτα, δεν το συζητάμε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι
θα, πρώτα και πάνω απ' όλα θα είναι το δικό δίκτυο ασφαλές και επίσης πολύ θα κερδίσουμε χρόνο. Φαντάζομαι αυτή η μελέτη που θέλει το χρόνο της. Ωραία, εμείς τώρα κάνουμε προσωρινές παρεμβάσεις για να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται και διαχρονικά τα τελευταία χρόνια. Λέτε δηλαδή στον κόσμο, κάντε υπομονή, σε 15-20 χρόνια θα έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία και μέχρι τον προφητηλία. Δεν είπα κάτι τέτοιο, κυρία Λουλιεράκη, εσείς το λέτε. Εγώ είπα ότι το είπατε εσείς, εγώ σας ρωτάω. Ναι. Σε τι χρόνο μπορεί να γίνει όλο αυτό? Είπατε ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σήμερα ή αύριο, μέχρι και τον προφήτη Ηλία, για να φτιάξετε όλο το δρόμο. Να ανέβει πάνω. Μα είπατε, δεν είναι του σήμερα ή του αύριο. Ναι, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία των απαλωτριώσεων. Έχει ανατεθεί σε δικηγόρο. Και επίσης, ήδη έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για τα πρώτα 400 μέτρα με το ποσό των 400. Των 4 εκατομμυρίων που ήδη έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό της περιφέρειας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μείνετε λίγο στον Αιγιάννη το Χωστό και σας αποδεσμεύω, κύριε Συρηγονάκη. Λοιπόν, πάμε με το σκεπτικό ότι πάτε σε εκείνη τη διαδικασία, ένα μεγαλύτερο κυκλικό, ένας κόμβος πάνω στη Διχάλα, Μαλάδες, Φοινικιά. Σωστά. Με ό,τι αυτό χρειάζεται απαλωτριώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε απαλωτριώσεις. Δεν μπορείτε. Κυρία Βουλγεράκη, ωραία, δεν είναι εντάξει, μια διαδικασία. Το κρατάω, το διορθώνουμε λοιπόν άμεσα για να δείτε να μπορέσετε να βοηθήσετε την περιοχή. Αλλά και προσωρινά, κυρία Βουλγεράκη, έχει τις διαστάσεις που μπορεί να γίνει ένας μεγαλύτερος και πιο ασφαλής κόσμος. Ωραία, δώστε μου λίγο το χρονικό διάστημα που θα γίνει αυτό, σας παρακαλώ πολύ, για τον κόσμο ο οποίος ταλαιπωρείται. Και το αυτό επόμενο δεκαήμερο, ναι, ολοκληρώνεται η μελέτη, θα κατατεθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, θα πιέσουμε εκεί, θα μιλήσουμε με την αποκεντρωμένη, ευελπιστούμε στον επόμενο μήνα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να έχει διαδικασία. Οι εγκρίσεις είναι το πρόβλημα. Η καταχύτη είναι θέμα μιας μέρας. Η διαδικασία με τις εγκρίσεις μέσα στον επόμενο μήνα να έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή μέσα στον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, αυτό λέτε. Σίγουρα θα έχει ολοκληρωθεί. Ευελπιστώ. Εντάξει. Καλά κάνετε και ευελπιστείτε, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Και εδώ αφήστε το. Φροντίστε να είναι εντάξει τα χαρτιά σας, να μην πηγαίνουν έρχονται μέσω υπηρεσιακών οι εγκρίσεις από τη μία ή από την άλλη προσθέσεις. Τα ξέρετε όλα αυτά. Και ενδεχόμενα λέτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ίσως προσωρινά να φύγει και ο μικρός κόμβος για να ανακουφιστούν οι κάτοικοι της περιοχής ή οι διερχόμενοι από την περιοχή, οι οποίοι πάνε στη δουλειά τους, χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο μέχρι να υπάρχει το οριστικό σχέδιο και αυτή η 11 ισόπεδη κόμβη σε αυτό το δρόμο μέχρι και τον προφήτη Ηλία. Αυτό να κρατήσουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, για εκείνες εκεί τις παρανομίες τις οποίες αναφερθήκατε, δεν με νοιάζει ούτε το καθεστώς που γίνανε, ούτε πώς, ούτε τι, κάνατε μια αναφορά. Νομίζω ότι όσοι έπρεπε να ακούσουν, άκουσαν πάρα πολύ σωστά. Για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν ήταν αναφορά, είναι ένα γεγονός ότι εκεί υπήρχαν αριστερές στροφές. Ωραία. Και αυτά τα διορθώνετε. Είχαν πάρα πολλά τρακαρίσματα για λόγους που καταλαβαίνετε. Ναι, μωρή, κύριε Συρηγονάκη, και λέω. Δεν υπάρχουν αυτές οι αριστερές στροφές. Ισχυροποιήσαμε κατά κάποιο τρόπο την νομιμότητα. Δεν μου λέτε, κύριε Συρηγονάκη, διορθώνονται αυτά εν τέλει στο τέλος, μέσα στο καλοκαίρι? Γιατί σε τέτοιο ορίζοντα πάμε. Και όποιος μπαίνει από την Εθνική για να πάει προς τον Άι Γιάννη το Χωστό, είτε προς Μαλάδες, Φοινικιά, είτε προς το αστικό Ηράκλειο, θα μπορεί. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Και ευελπιστώ ότι θα βελτιωθεί σημαντικά αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το κυκλοφοριακό χάος που τα τελευταία χρόνια συναντούμε και παρατηρούμε στην ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα, κυρία Αντιπεριφερειάρχα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.